Έχω μία βασική απορία και νομίζω ότι την έχουν κάποιοι τηλεθεατές μας. Ή τέλος πάντων, ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα δική μου απορία, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να τη μεταφέρω. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα πάει να διεκδικήσει μία ψήφο και μάλιστα να ανέβει και να παίξει ένα ρόλο μέσα από τις ευρωεκλογές. Μπορείτε λίγο να μου εξηγήσετε αυτή την αντίφαση, διότι ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να σκέφτεται ότι κάτσε δύο λεπτά. Εντάξει, στις εθνικές εκλογές πες να δώσω μία ψήφο στο ΚΚΕ, γιατί θέλω να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να χτυπήσω εδώ το σύστημα κτλ. Στην Ευρώπη όμως, που το ΚΚΕ δεν πιστεύει στην Ευρώπη, γιατί να ψηφίσω κάποιον άλλον, ο οποίος ενδεχομένως είναι αντιπαρατίθεται σε κάποια πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, αλλά γιατί να πάω στον εχθρό της Ευρώπης. Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, γιατί είναι πράγματι πολύ αποκαλυπτικό. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που συζητήθηκαν αυτές οι αλλαγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδείκνυε και προειδοποιούσε για το βάρβαρο χαρακτήρα αυτού του συμφώνου. Όταν όλοι οι υπόλοιποι που κάθονται στο σημερινό τραπέζι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για αυτό το νέο σύμφωνο, έβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη σφραγίδα τους στην τελική συμφωνία. Το ΚΚΕ λοιπόν, μέσα και από τη δουλειά των ευρωβουλευτών του, της ευρωκοινοβουλευτικής του ομάδας, αναδεικνύει, προειδοποιεί, μιλά για όλα όσα προετοιμάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που, όπως όλοι είπαν εδώ στο τραπέζι, επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων σε κάθε χώρα, και δεν μένει μόνο σε αυτά. Οι βουλευτές του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, στο εσωτερικό της χώρας, πρωτοστατούν στην άνοδο των αγώνων ενάντια σε μια πολιτική που τους καταδυναστεύει, πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται από τις αστικές κυβερνήσεις. Και θα μου επιτρέψετε ένα επιπλέον σχόλιο για το δίθεν δίλημα που τίθεται από όλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιμετώπισης των ακροδεξιών δυνάμεων από ένα τάχα δημοκρατικό μέτωπο που πρέπει να στηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι το ζήτημα του προσφυγικού είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, όλα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι τα χρεώνουμε μόνο στις ακροδεξίες δυνάμεις, είναι στοιχείο που διαπερνά οριζόντια την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί οι δηλώσεις, δεν θα κάθεστε εδώ για να σας δίνουμε επιδόματα, ανήκουν στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Οι δηλώσεις για ελαθρομετανάστευση ανήκουν σε μια σειρά αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Το να θεωρούνται οι πρόσφυγες και μετανάστες υβριδική απειλή και να τους αντιμετωπίζουμε σαν εισβολείς και να τους επαναπροωθούμε, να τους απελάβνουμε κτλ. Ήταν πρόταση της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά σύνορα. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μπαίνουμε σε αυτό το δίλημα ανοιχτά ή κλειστά σύνορα. Γιατί το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν μπορεί να μετατρέπεται σε θέμα συνόρων. Ξέρετε τι όμως, δύο λεπτά. Εσείς καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλετε έναν άλλο κόσμο στο οποίο να μην μεταναστεύει κανείς για να έρθει στην Ευρώπη. Έτσι, το καταλαβαίνω αυτό. Όμως αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει. Άρα κάποιος μεταναστεύει για να έρθει στην Ευρώπη για οποιοδήποτε λόγο. Είτε γιατί είναι πρόσφυγας, είτε γιατί είναι μετανάστης οικονομικός. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα υπαρκτό. Και θέλω να μου πείτε σε αυτό το πρόβλημα εσείς πώς τοποθετήσετε. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ανοίξουμε τα σύνορα και να δεχτούμε όλο αυτό τον κόσμο, το πρώτο ο οποίος μπορεί να αδικείται. Το πρώτο και αφετηριακό ζήτημα, όταν συζητάμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό, που είναι και η μεγάλη διαφορά του ΚΚΕ από τα δράση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, είναι ότι δεν θεωρούμε δεδομένο και φυσικό φαινόμενο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τη φτώχεια, την εξαθλίωση που αναγκάζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να ξενιτευτούν. Εμείς παλεύουμε ενάντια στον πόλεμο. Και όχι γενικά και θεωρητικά σαν απάντηση σε καλυστία, επί γης ειρήνη. Παλεύουμε για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου μέσα στο εσωτερικό της χώρας μας, για να αποδεσμευτούμε από αυτές τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, για να μην στέλνονται στρατεύματα της χώρας μας και ένοπλες δυνάμεις έξω από τα σύνορά μας. Παλεύουμε ενάντια στον πόλεμο. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο. Αυτό, αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε όχι στο ότι αυτό, αν κάποιοι συμφωνούν με αυτό, ταυτόχρονα θα αντιλαμβάνονται ότι είναι και μια ουτοπία. Και το με δεύτερο, συνεχίζοντας λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να εφαρμόζεται η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που ενταφιάζεται με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Πάντως δεν είναι μόνο γιατί πρόσφυγες, το νέο... υπάρχουν και μετανάστες. Και οι μετανάστες λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στη χώρα μας, είναι μια μεγάλη συζήτηση βεβαίως για το διαχωρισμό ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, πρέπει να έχουν δικαιώματα, ίσα δικαιώματα όπως όλοι οι εργαζόμενοι,
να δουλεύουν, να έχουν πρόσβαση σε εργασία, δηλαδή είστε κατά υγεία, του διαχωρισμού ασφάλεια. Πρόσφυγα και μετανάστε. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτός ο διαχωρισμός όμως, όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έχει φτάσει να θεωρεί ως πρόσφυγες μόνο τους Ουκρανούς. Διότι με τις λίστες των ασφαλών χωρών, με το νέο σύμφωνο να θεωρούμε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε και να επιστρέφουμε τους πρόσφυγες ακόμα και σε εμπόλεμες χώρες, σε ασφαλή τμήματα, π.χ. σε ασφαλή τμήματα της Συρίας ή του Αφγανιστάν, καταλαβαίνετε ότι τα όρια ανάμεσα στον πρόσφυγα και στο μετανάστη είναι ένας χάρτας που τον κρατούν οι ίδιες οι αστικές δυνάμεις και τον ανοιγοκλίνουν. Για να καταλάβω κάτι, λέτε να έχουν καθεστώς πρόσφυγα όλοι ή να μην έχουν οι Ουκρανοί? Να έχουν. Βεβαίως. Να έχουν βεβαίως και οι Ουκρανοί. Και να έχουν και οι Ουκρανοί. Μάλιστα. Και όλοι όσοι προέρχονται από χώρες που έχουν λαϊλατηθεί, που έχουν δεχθεί υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Όλοι οι άνθρωποι που δικαιούνται. Χώρες, να είναι. Δεν, νομίζω ότι είπα. Το, νομίζω λέτε, ότι με ακούσατε πολύ καθαρά. Υπεριαλιστικές επεμβάσεις, δηλαδή. Υπεριαλιστικές επεμβάσεις, βεβαίως. Υποκινούμενες συμφίλες Ιράκ. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε βόμβες και μετά όταν έρχονται στα σύνορά μας να τους πνίγουμε, να σας το πω αυτό έτσι. Αυτό είναι κατανοητό που λέτε. Ε, ναι, αλλά ξέρετε, ένα λεπτό μόνο. Απλά θέμα, κυρία Βρετού, γιατί η αλληλεγγύη για την οποία μιλήσατε είναι ακριβώς αυτό. Είναι χρηματική ανταμοιβή και υλικοτεχνικός εξοπλισμός στις πρώτες χώρες υποδοχής για να στέλνουν υπερδομές φυλακές. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν το λέει όμως έτσι το νέο σύμφωνο. Αυτό ακριβώς είναι ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Το κουέ είναι το θέμα. Τι θα πει, διότι λέει τα πιο σκληρά σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν λεφτά, λέτε εσείς, πολλά. Εμείς λέμε ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται είναι βαθιά ταξική. Υπάρχουν λεφτά για το, από το Ταμείο Ανάκαμψης για τους μεγάλους επενδυτές, για τα μεγάλα έργα, για μια σειρά έργα που τρέχουν κτλ. Δεν υπάρχουν λεφτά για να ικανοποιηθούν οι εργατικές λαϊκές ανάγκες. Ναι, αλλά ποια στιγμή εμείς εσείς λέτε για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα θέλατε να είσαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα υπήρχαν έτσι κι αλλιώς αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι λεφτά των λαών. Δεν γεννήθηκαν από ένα μαγικό σακούλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λαοί τα έχουν πληρώσει. Και τα ξαναπληρώνουν ως μορφή δανείου μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς λέμε ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο, να το πω έτσι απλά και συνθηματικά. Εμείς μιλάμε για αύξηση της φορολογίας στο μεγάλο κεφάλαιο, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εμείς μιλάμε για αύξηση μισθών και να μειωθούν τα κέρδη των επιχειρηματιών. Ναι. Εμείς λέμε ότι οι μισθοί πρέπει να καθορίζονται με βάση την πάλη των ίδιων των εργαζομένων, τις συλλογικές τους συμβάσεις. Όχι με υπουργική απόφαση Βρούτση Αχτσιόγλου ανάλογα με τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Μάλιστα. Και παλεύουμε γι' αυτό. Δεν το λέμε μόνο γενικά και θεωρητικά. Και οι εργαζόμενοι έχουν νίκες μέσα από την πάλη τους. Και σε αυξήσεις μισθών και σε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και σε κατακτήσεις μικρές που όμως είναι ανακούφιση και κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει έστω και οποιαδήποτε μικρή ανακούφιση σε συνθήκες. Σε τι ποσοστό θα αυξηθούν οι φόροι στις μεγάλες επιχειρήσεις? Εμείς μιλάμε για 45%. 45%. Ναι, βεβαίως. Και πώς ορίζεται η μεγάλη επιχείρηση, από τι τζίρο και πάνω? Τώρα δεν μπορώ να σας πω αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Προφανώς. Στο να ορίσουμε. Αν κάποιος θέλει, επιχειρηματίας να θέλει να σας ψηφίσει και ξέρει ότι. Δεν θα ψηφίσει ο μεγάλος επιχειρηματίας το ΚΚΕ. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε αυτό. Από την άποψη πια, εμείς. Θα σας πω. Κοινωνικές ευαισθησίες. Εμείς λέμε, βεβαίως και έχουν κοινωνικές ευαισθησίες. Εμείς λέμε ότι αυτή η πολιτική είναι ταξική. Μιλάμε για μια ταξική κοινωνία που έχει πλούσιους, φτωχούς, έχει καπιταλιστές, εργάτες. Δεν απευθυνόμαστε, επιτρέψτε μου να πω, σε όλους. Εμείς απευθυνόμαστε στη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Ναι, το ΚΚΕ έχει σταθεί με συνέπεια απέναντι στο έγκλημα των τυμπών από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ένα έγκλημα που συντελέστηκε στο έδαφος της πολιτικής της εμπορευματοποίησης των σιδηροδρόμων, που τεινάζει κυριολεκτικά στον αέρα ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δυστυχώς δεν είναι η μόνη υποδομή στην οποία συμβαίνει αυτό. Μιλήσαμε για την ανάγκη δικαίωσης των θυμάτων, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και είπαμε ότι στο βαθμό που μας αναλογεί θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μπροστά πράγματι σε μια επιχείρηση συγκάλυψης που νομίζω ότι όλοι πια την ομολογούν με πρώτη και βασική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή λέτε ότι εκείνο το βράδυ του δυστυχήματος ή μετά από μερικές ώρες έδωσε η κυβέρνηση εντολή να γίνει μοντάζ. Μετά από δύο μέρες έγινε εντολή να γίνει μπάζωμα για να φύγουν τα στοιχεία. Και θέλω να πω, αυτά
ξέρετε, είναι βαριές κατηγορίες. Εμείς, κύριε Καμπουκουβαρά, ναι, με και με την πρωτοβουλία της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία επιβεβαιώθηκε ότι ήταν μια ευκαιρία να έρθουν ακόμα και με τον τρόπο που έγινε, που εμείς έχουμε ενστάσεις για τον τρόπο που έγινε, για τον τρόπο που έκλεισε, κατά τη γνώμη μας, Άρων Άρων, ευθύνη της κυβέρνησης. Πάντως αναδείχθηκαν ορισμένα στοιχεία τα οποία τα συζητάμε εδώ τώρα. Εντάξει, εσείς δόθηκε προτείνατε φωνή, Εξεταστική Επιτροπή. Δόθηκε φωνή. Εσείς προτείνατε. Ναι, δόθηκε φωνή. Δεν αντίχαμε αντίρρηση στην πρώην ανακριτική, την ψηφίσαμε. Ναι. Δόθηκε ναι, αλλά φωνή. Δώσατε στην κυβέρνηση, λένε αυτοί, ένα πάτημα για να πάει στην Εξεταστική. Αυτό δεν προκύπτει από τη λογική. Την ψηφίσαμε την προανακριτική και θα το ξανακάνουμε. Δεν προκύπτει από τα γεγονότα, δεν προκύπτει από την κοινή λογική. Πάντως αναδείχθηκαν στοιχεία τα οποία τα συζητάμε σήμερα. Και το ΚΚΕ κατέληξε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πόρισμα που περιγράφει και πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες. Και βεβαίως με βάση αυτό το πόρισμα μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω. Μάλιστα. Ερωτηματικά υπάρχουν, στα οποία οφείλει να δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και για τον Μπάζωμα και για τον Μπάζ και τα λοιπά.